Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε στο μαγκαζίνο, το περισκόπιο του πολιτισμού που φιλοξενεί προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της τέχνης, της ιατρικής και γενικότερα. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο, φοροτεχνικό, για να σας λύσει θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά σας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, πείτε μου πότε ανοίγει η πλατφόρμα του εντύπου Α21 που αφορά τα επιδόματα των τέκνων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, προστατευόμενα μέλη και όλα τα συναφή. Ποια είναι δηλαδή η προθεσμία? Η πλατφόρμα για το Α21 έχει ήδη ανοίξει από 25 Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου, πολύ ωραία. Είναι μια ηλεκτρονική αίτηση. Και λίγη, και λίγη. Και λίγη μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2022. Είναι μια ηλεκτρονική αίτηση που χρειάζεται το ΆΜΚΑ του Περού. Ένα λεπτό, του 2022 ή στις 2 Πέμπτου του 2021, θεωρώ. Όχι, 15 Ιανουαρίου του 2022 είναι. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, αφορά όλο το χρόνο το επίδομα. Ναι, ναι. Για την αίτηση θα χρειαστούμε το ΆΜΚΑ των παιδιών και αν έχουν αφημί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι, τι ισχύει αλήθεια για τις μονογονεϊκές οικογένειες? Η δήλωση που βάλεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Ναι. Πέρα από τα ανήλικα τέκνα, μπορούμε να τα υποβάλουμε και για τα προστατευόμενα μέλη. Όταν λέμε προστατευόμενα, εννοούμε τους φοιτητές. Από 18-25 ετών, mm-hmm. που είναι στρατεύσιμοι. Ωραία. Δηλαδή όταν λέτε από... Παρακαλώ. Πείτε μου, όταν λέτε 25 ετών, δηλαδή 25 συμπεπληρωμένα. Έως 25. Έως 25. Ναι. Ωραία. Και για να βγει το επίδομα, έχει σχέση πόσα παιδιά έχει το κάθε νοικοκυριό, κάθε οικογένεια. Ανάλογα δηλαδή με το ποσοστό ναι. των παιδιών. Πολύ ωραία. Τι είναι το My Data? Για εξηγήστε μας λίγο για την πλατφόρμα My Data αναφορικά με τις αποδείξεις λιανικής, τα τιμολόγια, όλα αυτά. Τι προϋποθέσεις έχουν? Είναι μια καινοτομία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι μια καινούργια πλατφόρμα ναι. Όπου θα γίνεται ηλεκτρονικά η διαβίβαση των τιμολογίων, ναι. Των παραστατικών γενικά, όπου θα στέλνουμε τα τιμολόγια για τους πελάτες μας, ναι. της χοντρικής, αναλυτικά και συγκεντρωτικά τις αποδείξεις λιανικής. Ναι. Οι προμηθευτές μας πρέπει να κάνουν αποδοχή. Συνεπώς το στοιχείο της αποδοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ναι, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο συγκληρώνεται κομμάτι των ηλεκτρονικών βιβλίων και των φορολογικών δηλώσεων. Ωραία, ωραία. Η έναρξη θα είναι από 1 Ιουλίου ναι, ναι. του 2021. Ωραία. Ήταν δηλαδή από μία Τετάρτου, ήταν από μία Τετάρτου, αλλά δόθηκε μια ιδιαίτερη παράταση λόγω του Ιού. Ωραία. Για πείτε μου για τις δηλώσεις COVID-19. Τι τροποποιητικές ενέργειες μπορούν να γίνουν για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είτε έκαναν κάποια λάθη, είτε τα λάθη δεν προέρχονται εξιδίων, αλλά προέρχονται και από την πλευρά του κράτους. Και το κράτος πολλές φορές κάνει λάθη και το έχουμε διαπιστώσει. Συνεπώς, για τα λάθη και τις ενέργειες ένθεν και ένθεν, τι πρέπει να γίνει, τι προθεσμία δίδεται, παρακαλώ. Όπου υπήρχαν λάθη προβλήματα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ναι. Έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών ένα email για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να πούν στην πλατφόρμα του τάξης. Ναι. Μπαίνοντας σε τάξεις βλέπουν τι λάθη υπάρχουν, τι προβλήματα υπάρχουν. Ναι, ναι. Για να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η προθεσμία είναι μέχρι 19 Απριλίου. Ωραία. Πείτε μου για την δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή όταν κάποιος θέλει να κάνει μια δωρεά, μια γονική παροχή, πώς το δηλώνει πλέον? Λόγω του ιού γίνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ναι. δηλαδή η ακροπολισία ακινήτων είναι ηλεκτρονικά από 3 Μαρτίου και μετά. Ναι. Το κάνουμε ηλεκτρονικά οι δηλώσεις. Ωραία. Οι αιτήσεις φορολογικής κατοικίας που αφορούν άτομα του εξωτερικού.
που έχουν περιουσίες, ας πούμε, στην Ελλάδα ή αντίστοιχα. Μέσα στον Μάιο έπρεπε να κάνουμε αιτήσεις, ναι. Έτσι ώστε να μεταφερθούν όσοι έχουν πήγει στο εξωτερικό, να γραφτούν σαν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Ωραία. Έτσι ώστε να φορολογηθούν μόνο για εισοδήματα που είχαν στην Ελλάδα. Πάρα πολύ και ωραία. Όχι για το παγκόσμιο εισόδημα όπως. Ωραία. Μία φορά. Ουδήσεντο αυτό λέει ο νόμος. Μία φορά μόνο. Ωραία. Ποιες μεταβολές είχαμε στην αναστολή, κύριε Θεοδωρόπουλε. Επειδή κάποιες. Κάποιοι κλάδοι ανοίξαν, όπως είναι τα κομμωτήρια, καταστήματα νυχιών κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε αναστολή της αναστολής σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Σε κάποιους άλλους κλάδους η αναστολή θα συνεχίσει και για το μήνα Απρίλιο. Ωραία. Τι γίνεται με τις δηλώσεις σε περίπτωση που θέλει να επιτευχθεί η αναστολή της αναστολής. Είναι ειδική δήλωση που πρέπει να την υποβάλουμε. Ναι. Επίσης, θέλω να πω και για τα e-shops. Η προθεσμία λήγει στις 24 Μαρτίου. Συνεπώς, για μικρές επιχειρήσεις, για μεσαίες επιχειρήσεις, το κράτος δίνει αυτή την βοήθεια, ασκεί αυτή την επιδοματική πολιτική, μέχρι 5.000 μπορεί να δώσει. Συνεπώς, όσοι δεν έχετε προλάβει είτε να δημιουργήσετε e-shop, αλλά και να αναβαθμίσετε το ήδη υπάρχον, σπεύστε. Μέχρι 24 Τρίτου είναι στην πλατφόρμα openshops.gr. Κύριε Θεοδωρόπουλε, έχουμε τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πολύ χρήσιμες οι απόψεις σας. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, θα είμαστε πάλι μαζί σας Τετάρτη και Παρασκευή. Μέχρι τότε, γεια σας από μένα και τον κύριο Θεοδωρόπουλο και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.